Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη συναντήση στη Ουάσιγκτον, όπου συνήλθε εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και παραβρέθηκαν όλοι οι υπουργοί οικονομικών, παραβρέθηκαν οι άνθρωποι τέλος πάντων που χειρίζονται όλα τα θέματα και ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρίας και από πλευράς ελληνικής να μιλήσουν οι δικοί μας υπουργοί, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σταθάκης, τόσο με την κυρία Λαγκάρντ όσο και με τον κύριο Σόιπλε, αλλά και με έναν αξιωματούχο επί των οικονομικών του Προέδρου Ομπάμα, με σκοπό και στόχο να είναι ενήμερο σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα εν ώψη και τη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος Ομπάμα με την κυρία Μέρκελ στο τέλος της άλλης εβδομάδας, την Κυριακή, την προσεχή. Όμως ακούμε αντιφατικά πράγματα και κανείς δεν γνωρίζει τελικά πού πάμε και πού δεν πάμε. Από τη μια, ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι ως το Ορθόδοξο Πάσχα θα έχουμε κλείσει τη συμφωνία. Απ' την άλλη, η κυρία Λαγκάρντ σε δηλώσεις της είπε ότι δεν αναμένει άμεσα αποτελέσματα. Μολότι θα έρθουν τις επόμενες δύο ημέρες οι εκπρόσωποι του Δούνου του στην Ελλάδα, εντούτοις δεν αναμένει να κλείσει συμφωνία στο άμεσο μέλλον. Απ' την άλλη πλευρά, όπως γνωρίζουμε, μετά την αναχώρηση του κουαρτέτου, εμφανίστηκαν οι τρεις υπουργοί, οι αρμόδιοι, οι συναρμόδιοι και εξήγηλαν νομοσχέδιο για τη φορολογία και το ασφαλιστικό, ενώ άφησαν ανοιχτό το θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή οι διεστάμενες απόψεις δεν έχουν σημεία που να γίνουν γέφυρες και όλα αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και την ιστορία του κύριου Τόμψεν, ο οποίος είπε ότι χρειάζεται 3 δις επιπλέον μαξιλάρι για να μπορέσει έτσι να είναι σίγουρη η πλευρά των τεχνοκρατών του Δούνου του ότι θα πάνε όλα καλά σε σχέση με το χρέος και ήδη τα 3 δις πρέπει να προσθεθούν στα 5,4 δις που σημαίνει ότι προσεγγίζουμε τα 9 δις. Ουδής γνωρίζει τι θα γίνει και πώς θα γίνει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είναι κρίσιμα και πολύ σοβαρά θα τα συζητήσουμε απόψε το βράδυ. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, τον οποίο και καλησπερίζω. Γεια και χαρά σας. Είναι πρώην Υπουργός Εργασίας και στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Έχουμε επίσης εδώ κοντά μας. Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινωνικής Ασφάλισης, ναι. Αλλά δεν είναι εργασία στο κοινωνικής ασφάλισης. Στο ευρύτερο πλαίσιο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα αλλάζω τα ονόματα και μπερδευόμαστε όλοι. Λοιπόν, και ο κύριος κοντά μας, ο κύριος Αντώνης Κουρούκλης, που είναι πρόεδρος των εργαζομένων των ασφαλιστικών ταμείων. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρούκλη. Καλησπέρα. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Στρατούλη, από εσάς και να μου πείτε πώς βλέπετε την ιστορία των διαπραγματεύσεων γύρω από τα θέματα τα καυτά, που είναι οι συντάξεις κύριες και επικουρικές, γιατί το σχέδιο των 3 δις πλάς προβλέπει και μείωση των κύριων συντάξεων που επιδιώκει αυτή τη στιγμή να αποφύγει η κυβέρνηση και τη θεωρεί μία από τις 2 κόκκινες γραμμές μαζί με την υπόθεση του αφορολόγητου που θέλει να μείνει στις 9.100 ευρώ. Θέλω να ακούσω τη δική σας εκτίμηση, μια και έχετε και εμπειρία και γνώση του θέματος και έχετε ζήσει κοντά στο Υπουργείο μέσα όλη αυτή την υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Δεν νομίζω ότι έχει κόκκινες γραμμές η κυβέρνηση, ούτε στο ασφαλιστικό, ούτε πουθενά. Και να είχε κάποιες κόκκινες γραμμές, μέρα με τη μέρα που περνάει, συνάντηση στη συνάντηση που έχει γίνει, την επαφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους Γερμανούς, με τον κύριο Σόιμπλε. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Οι κόκκινες γραμμές, αν ήταν κόκκινες γραμμές, έχουν γίνει ροζ με ταξιτές κορδέλες, δυστυχώς. Οι αμυντικές γραμμές ήταν κάστρα πάνω στην άμμο, που με το πρώτο φύσημα της κυρίας Βελικουλέσκου και του κυρίου Τόμψεν έχουν εξαφανιστεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες χειροτερεύουν τα πράγματα. Δηλαδή συμφωνία βλέπετε μέχρι το Πάσχα? Κοιτάξτε, το βασικό δεν είναι να βλέπω συμφωνία μέχρι το Πάσχα. Το βασικό είναι τι περιεχόμενο θα έχει συμφωνία. Και κάθε μέρα που περνάει, από ό,τι φαίνεται, αν είναι να υπάρξει συμφωνία, θα είναι πολύ χειρότερη από αυτά που έχει υπογράψει η κυβέρνηση στο 3ο μνημόνιο, που και αυτά ήταν ανθρωποκτόνα. Και θα είναι και πολύ χειρότερα από αυτά που πρότεινε η ίδια η κυβέρνηση. Δηλαδή, μάλιστα, από το πακέτο 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές. Και έχουμε τώρα πλάσα άλλα 3 στην προκειμένη περίπτωση. Ναι,
Φαίνεται ότι 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προσθεθούν και αυτά και να χρησιμοποιηθούν και να πάρθουν μάλλον και αυτά τα μέτρα. Και λένε εδώ να μπουν το πρόγραμμα που δεν θα βγαίνει σίγουρα το πρόγραμμα. Της ΔΕΗ και της ΕΔΑΠ το 2013 να γίνει 24, γιατί πάμε για το 24% στο ΦΠΑ και όλα αυτά πράγματα. Αυτό είναι καταστροφικό καταρχή για τα λαϊκά νοικοκυριά, η αύξηση του έμεσους φόρους. Αλλά είναι και αναποτελεσματικό ως προς το στόχο συγκέντρωσης των εσόδων. Ακούσαμε πάντως ότι λέει δεν θα θυγούν παρά το 10% των μισθωτών, των συνταξιούχων και γενικά όλων όσων και των φορολογούμενων. Εσείς βλέπετε να θίγετε με την υπάρχουσα προσέγγιση της κυβέρνησης το 10% μόνο? Καταρχήν οι έμεσοι φόροι αφορούν το 100% του πληθυσμού και πιο πολύ επιβαρύνουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Το θέμα είναι οι έμεσοι φόροι, δηλαδή ο ΦΠΑ, το τέλος στο ίντερνετ, το τέλος στην κινητή τηλεφωνία, το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση, ο ΦΠΑ από 23 σε 24, ο άλλος ΦΠΑ από 13 σε 14, ο άλλος ο μικρότερος από 6 σε 6,5 σε 7 και βαρύνει τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει άλλη λύση και ποια μπορεί να είναι αυτή? Ναι, κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν πιστεύω ότι το... Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό, μια και τον είδαμε ήδη στο πλάνο, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγγνώμη, διαστέρηση. Που είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ήμουν πρώην αντιπρόεδρος, τώρα είμαι πρόεδρος ταμείου νομικών. Α, είστε πρόεδρος. Και σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα παραμένετε σύμβουλος. Ωραία. Να το διορθώσουμε κιόλα αυτό. Λοιπόν, πρόεδρος του Ταμείου Νομικών. Λοιπόν, συνεχίστε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να δούμε το πακέτο. Είτε 5,4 δις είναι, είτε 9,1 δις, που το πιο πιθανό φαίνεται ότι είναι το δεύτερο. Γιατί δεν νομίζω ότι υπολογίζει κανείς την ελληνική κυβέρνηση, ούτε ότι ασκεί πιέσεις η ελληνική κυβέρνηση στο Δουνουτού ή στη Μέρκελ ή στον Ομπάμα. Απλά έχουν διαφορές μεταξύ τους κυρίως για δικά τους συμφέροντα, τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος της χώρας μας και ανάλογα που θα βρουν την ισορροπία τους. Δεν νομίζω ότι υπολογίζει κανείς την Ελλάδα και δεν υπολογίζει την ελληνική κυβέρνηση, γιατί είχε τρία διαπραγματευτικά εργαλεία και τα χάσε και τα τρία τα διαπραγματευτικά. Το πρώτο, να έχει πάνω στο τραπέζι ενδεχόμενη λύση για έξοδο από το ευρώ και για εθνικό νόμισμα στην περίπτωση που ερχόταν τέτοιο πακέτο σαν αυτό που έρχεται. Αυτό το έχει απεμπολίσει η ίδια η κυβέρνηση και αυτό το ξέρουν καλά οι δανειστές και γι' αυτό τη θεωρούν δεδομένη. Δεύτερο διαπραγματευτικό χαρτί το οποίο θα μπορούσε να είναι η διακοπή αποπληρωμής του δημόσιου χρέου και η διεκδίκηση της διαγραφής στο μεγαλύτερο μέρος του. Και αυτό το έχει απεμπολίσει. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για, ούτε όχι καν για διαγραφή που έλεγε προεκλογικά, ούτε καν για απομείωση χρέους με διάφορους τρόπους. Μιλάει για μια διευθέτηση του χρέους, είτε με σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ, κατά το 15% του ΑΕΠ το χρόνο του πλούτου που παράγεται στη χώρα να δίνεται για αποπληρωμή του δανείου, είτε σταθερά επιτόκια δανεισμού, αλλά και το 15% του ΑΕΠ είναι λιγιώδες ποσό. Αν πάρουμε υπόψη ότι το ΑΕΠ είναι 170-175 δισεκατομμύρια, είναι 25 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αυτό το έχασε. Και το τρίτο εργαλείο που είχε ήταν η δυνατότητα του να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι τα σύνορα κλείνουν στην Ιδωμένη, τα σύνορα της Ευρώπης κλείνουν στην Ιδωμένη. Να συνδυάσει, λέει, το προσφυγικό με το οικονομικό, ναι, θέμα. Από τη στιγμή όμως που είδε ότι έκλεισαν τα σύνορα, από τη στιγμή που είδε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές δυνατότητες, από τη στιγμή που είδε ότι παραβιάζεται η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, είχε τη δυνατότητα είτε να απειλήσει είτε και να ασκήσει βέτο. Μάλιστα. Και αυτή τη δυνατότητα την έχει χάσει. Επομένως, δυστυχώς, πάμε για πάρα πολύ σκληρό πακέτο. Είναι στους τέσσερους άξονες και τελειώνω με αυτό. Είναι το ασφαλιστικό, όπου κάθε μέρα που διαρρέει τις υποχωρήσεις η κυβέρνηση φαίνεται θα έχουμε μειώσεις και στις κύριες καινούργιες, καταβαλλόμενες, και στις επικουρικές, όπου θα γίνει η σφαγή των αμνών. Πολύ πιο γρήγορα θα κοπεί το ΕΚΑΣ από ό,τι φαίνεται σε 370.000 φτωχούς συνταξιούχους. Μάλιστα. Γιατί μόνο φτωχοί πάνε φτωχοί αυτό το παίρνουν. Αυτό είχε προβλεφθεί από το παρελθόν. Ο ΓΑ τέλειωσε, παρότι η κυβέρνηση έλεγε θα τον κρατήσει αυτόνομο μέχρι το 2020, μάλιστα, τώρα λέει ότι μπαίνει αμέσως. Όλο και χειρότερο. Το δεύτερο πακέτο είναι το φορολογικό, έμεση και άμεση φόροι 3,6 δις τουλάχιστον, με βάση την εκδοχή της κυβέρνησης, χωρίς να βάλουμε το Δουνουτό, που σημαίνει καινούργια αφέμαξη και φτώχεια, μάλιστα, των λαϊκών εισοδημάτων. Το τρίτο είναι τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνδέονται με υποθήκη με ενέχειρο με την πρώτη κατοικία, όπου φαίνεται ότι όλα, τα πάντα, περνάνε σε κερδοσκοπικά, μάλιστα,
συμφέροντα και κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα μας. Και το τέταρτο είναι ιδιωτικοποιήσεις, όπου με τη συμφωνία που ήδη έχει κάνει και θα τη φέρει με νόμο για ένα υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, πουλάει τα πάντα. Μάλιστα. ΔΕΚΟ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ακίνητη περιουσία, 80.000 ακίνητα. Αυτά που ήδη είναι στο ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή, η περιουσία του δημοσίου που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, τα πάντα. Μάλιστα. Στο όνομα του να αποπληρωθεί το δημόσιο χρέος. Στον κύριο Βερβεσό, εσείς συνεχίζετε και την απεργία σας, την αποχή σας μάλλον από τα δικαστήρια. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε απομείνει από τους επιστήμονες που μετά από 4 μήνες ηρωικά και δύσκολα και με κόπο και με πολύ αίμα από τους συναδέλφους που ειδικά τους μαχόμενους, όχι τόσο τους εμείς τους, που κρατάμε έναν αγώνα. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, όταν υπάρχουν περιπτώσεις παραγραφής εγκλημάτων, τι γίνεται? Έχουμε ένα μηχανισμό αδειών. Νομίζω και πρόσφατα εξεδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία έκρινε τη συνταγματικότητα και την νομιμότητα της αποχής μας στην πρόσφατη προσφυγή ενός δικηγόρου Αθηνών κατά της αποχής. Έκρινε ότι μπορούμε, ο μηχανισμός αδειών του Συλλόγου εγγυάται και διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη των πολιτών εκείνων οι οποίοι έχουν ανάγκη από δικαστική προστασία. Δεν το λέω εγώ για να πείτε ότι είναι μια δική μου άποψη, είναι η άποψη της Ορομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά υπάρχουν άδειες να παραστούν. Υπάρχουν άδειες για τους ανθρώπους εκείνους που είναι και παραγραφές, που είναι 18 μήνα, που έχουν θέματα προθεσμιών. Μάλιστα, τελευταία ο Σύλλογος βλέπει και περιπτώσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, διατροφές ανηλίκων τέκνων, ζητήματα μάλιστα που αφορούν με ευπαθή τρόφιμα. Προχτές, μάλιστα, ακούσαμε και κριτική από τον κύριο Στενεφελούδη και θέλω και να το πω έτσι γιατί είναι και επίκαιρο, μας έκανε επίθεση για την υπόθεση ηλεκτρονικής. Ότι και καλά δώσαμε άδεια στην ηλεκτρονική για να δικάσει την υπόθεση και να βγουν στην πτώχευση οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πολύ καλά, και για να απαντήσω στον κύριο Νεφελούδη και στον κύριο Στρατούλη, τα ξέρει καλύτερα και ο Στρατούλης από μένα, και εσείς τα καλλιτικά κρότητα θα μάθουν, ότι αν δεν δίναμε άδεια, οι εργαζόμενοι θα μένουν απλήρωτοι, γιατί η εταιρεία αυτή δεν μπορούσε πλέον να τους πληρώσει, δεν είχε δυνατότητα. Άρα με αυτό το μηχάνημα, με το να βγουν στην πτώχευση, μπαίνει σύνδικος, καταγγέλνει τις συμβάσεις και παίρνουν το επίδομα ενεργείας οι άνθρωποι για ένα χρόνο. Χωρίς να καταγγελθούν, χωρίς να μπει στην πτώχευση, δεν μπορούσαν να γίνουν καταγγελίες. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι τώρα, γιατί με απάντησε αυτό το θέμα, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν δυνατότητα να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Γιατί δεν έχουν δυνατότητα, αφού είναι καταγγελίες συμβάσεων, γιατί δεν έχουν απολυθεί. Μα θα σε απολύσει ο σύνδικος. Μπαίνει προσωρινός σύνδικος, ο οποίος θα καταγγείλει συμβάσεις. Σε 10 μέρες, σε 20 μέρες θα μπει ο σύνδικος καταγγείλει. Αν μένανε στην ηλεκτρονική και δεν τους πλήρωνε ο εργοδότης και ήταν απλήρωτοι, όπου θα πέραν τα λεφτά τους? Ενώ τώρα θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Δικαιούται να πάρουν λογαριασμό αφαιρετικότητας. Σε σχέση με το ασφαλιστικό. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή λαϊκισμό τώρα. Εγώ δεν πολιτική μπορώ να κάνουμε. Εγώ θα είναι να κάνει πολιτική. Και έχει δικαίωμά του. Αλλά να κάνουμε και λίγο, να ξέρουμε τώρα, και λίγο εργατικό δίκαιο. Μου, ειδικά αυτοί που το διακονούν το εργατικό δίκαιο εκεί μέσα. Στο θέμα που εσείς έχετε τις αντιρρήσεις πολλές είναι τώρα στο ασφαλιστικό, έτσι δεν είναι? Κυρίως. Και στο φορολογικό έχουμε θέματα. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, η κυβέρνηση τι λέει για το φορολογικό και το ασφαλιστικό, το είπε και ο Στράτος προηγουμένως. Όταν λέει ίσα μέτρα για όλους. Ίσα μέτρα για όλους, λέω εγώ. Να δεχτώ επιχείρημα το οποίο φέρνει η κυβέρνηση. 20% λέει μισθωτή στην κυρία σύνταξη, 20% και ελεύθερο επαγγελματία. Ωραία, λέω. Αφορολόγητο μισθωτή, αφορολόγητο ελεύθερο επαγγελματία. Α, όχι, λέει, εσείς είστε φοροφυγάδες. Το έχετε αποδειγμένο, λέω, αυτό ότι είναι φοροφυγάδες. Κλέβουν οι φαρμακοποιοί, κλέβουν οι δικηγόροι, κλέβουν οι δικαστικοί επιμελητές που έχουν αντικειμενικά στην αφορολόγηση. Κλέβουν όλοι αυτοί που λέτε εσείς και από οποιοδήποτε θα έχουμε δύο μέτρα φορολόγηση με αυτή τη λογική και ο μισθωτός στα 2/3 τα πλώνει ο εργοδότης. Εμένα δεν τα πλώνει κανένα στα 2/3, τα βάζω στην τσέπη μου. Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχουμε ίσα μέτρα για όλους? Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει ίσα μέτρα για όλους. Θέλει να κάνει ένα νομοσχέδιο τσάτρα πάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, με συγχωρείτε, να περάσει την αξιολόγηση για τους λόγους που θέλει και ό,τι και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε την επισφάλεια, θα δούμε τι θα κάνουμε το αφορολόγητο, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα ζητήματα που έχουν προκύψει από το ασφαλιστικό. Ίσα να περάσει ένα ασφαλιστικό. Όποιο να είναι αυτό τώρα και με όποιο κόστος. Ωραία. Για να πάμε στον κύριο Κουρούκλη. Κύριε Κουρούκλη, εσείς αυτή τη στιγμή πώς βλέπετε την κατάσταση γύρω από το ασφαλιστικό? Είστε πρόεδρος των εργαζομένων των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρηματοδότηση από την κυβέρνηση πολύ μεγάλη. Υπάρχουν μειωμένες, όπως ξέρουμε όλοι, εισφορές. Είτε γιατί αδυνατούν κάποιοι εργοδότες να τις πληρώσουν, είτε γιατί κάποιοι έχουν μαύρη εργασία και δεν ασφαλίζουν τους εργαζόμενους. Τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει μια ισορροπία στο ασφαλιστικό και αν είναι δυνατόν να κρατηθούν οι συντάξεις εδώ που είναι ή αν οι περικοπές που υπενήχθηκε ο κύριος Τόμψεν είναι προ των πυλών? Κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι η συζήτηση που αφορούσε το κομμάτι των εσόδων εξαντλήθηκε στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Είναι παρόν και ο κύριος Στρατούλης. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε το πολιτικό υπόβαθρο, βέβαια, αυτός ο σχεδιασμός που υπήρξε και που συμμετείχαμε κι εμείς να γίνει πράξη. Από εκεί και πέρα, έχουμε την αιμονή στο κομμάτι των δαπανών, μια αιμονή 25 ετίας, θα έλεγα,
Τα έσοδα των ταμείων για το 2016, τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα πάντα βγαίνουν το Μάιο, τέλη Μαΐου. Βεβαίως, πώς πάνε τα έσοδα, τώρα, βεβαίως, τι πορεία έχουν τα έσοδα. Η τάση είναι πτωτική, αλλά είναι πιο συγκεκριμένα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όπως κάθε χρόνο γύρω στα τέλη Μαΐου. Ναι. Η χρηματοδότηση κρατική επίσης βαίνει μειούμενη από χρόνο σε χρόνο. Το 55% έχει φτάσει στο 45%. Κάποια ταμεία, ο ΑΕ για παράδειγμα, έχει προσφύγει πολύ νωρίτερα από ό,τι συνήθως στην κρατική επιχορήγηση. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στις αρχές του καλοκαιριού. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε με όλη αυτή την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει σχετικά με το νέο ασφαλιστικό, όπως το ονομάζει ο κ. Κατρούγκαλος κτλ., ποια και αν θα είναι και αν θα υπάρξουν νέα δεδομένα. Για εμάς τους εργαζόμενους είναι δεδομένο και για τον κόσμο της εργασίας ότι προφανώς δεν πρέπει να υπάρξουν. Αλλά από εκεί και πέρα το κρίσιμο σε όλη αυτή την κατάσταση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι πώς ακριβώς θα αντιδράσει το Υπουργείο, η Πολιτεία, η Κυβέρνηση από ένα σημείο και μετά, όπου παραδοσιακά, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, τελειώνει η κρατική επιχορήγηση, η προβλεπόμενη, η αναγραφόμενη στους προϋπολογισμούς. Και μετά πώς θα πληρώσει και τα ταμεία συνέχεια, και στη συνέχεια πρέπει το κράτος να στηρίξει το σύστημα. Έχει τη δυνατότητα να τη στηρίξει ή θα έχουμε πρόβλημα με τους συνταξιούχους? Αυτό ουσιαστικά είναι ένα βασικό πολιτικό ζήτημα. Είναι και θέμα πολιτικών επιλογών, ας πούμε. Είναι ζήτημα το οποίο συνδέεται με όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες. Με το πλεόνασμα, με τις περικοπές κτλ. Εν ώψη του νομοσχεδίου, αυτά παρουσίασε ο κύριος Σταθάκης, Κατρούγκαλος, ήταν ότι κάτω από τα 1.500 ευρώ όποιος παίρνει θα πάρει και κάτι παραπάνω. Και πάνω από το 1.500 θα αρχίσει να μειώνεται η σύνταξή του. Είναι αληθινά αυτά τα στοιχεία, δεν ξέρω. Κύριε Παπαδόπουλε, κοιτάξτε. Έτσι, λέει, ΙΚΑ και ΕΤΑΜ μαζί, ναι. Θα παίρνει μέχρι τα 1.000 ευρώ, θα παίρνει σε όλες τις περιπτώσεις, είτε 20 χρόνια έχει, είτε 36, 42, θα παίρνει παραπάνω. Πάνω από τα 1.000 και πάνω από τα 36 έτη θα μειώνεται κατά 100 και πλέον ευρώ στη μία περίπτωση και κατά 150 περίπου ευρώ στην άλλη. Κύριε Παπαδόπουλε, πρόκειται για... Έτσι λένε. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο, πρόκειται για παραπλάνηση. Είναι εντελώς παραπλανητικό όλο αυτό το οποίο εμφανίζει, παρουσιάζει όλη αυτή η πινακομαχία, επιτρέψτε μου, μεταξύ των προηγούμενης ή προπροηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής σχετικά με τα ποσοστά αναπλήρωσης κτλ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στο ότι συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Συγκρίνουν δηλαδή ένα νόμο, τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη, τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση και σωστά είχε πολεμήσει τότε, ο οποίος όμως οριμάζει μετά από 35 χρόνια. Και αρχίζει να ισχύει. Ναι. Συγκρίνουν λοιπόν ένα νόμο που οριμάζει σε 35 ή ολοκληρώνεται, αν θέλετε, σε 35 χρόνια, με έναν νόμο ο οποίος πρόκειται, ή τουλάχιστον η βούληση της κυβέρνησης, είναι να εφαρμοστεί άμεσα. Επομένως, δεν μπορούν να, όσο και να το ωρεοποιούν, οι μειώσεις για αυτούς των οποίων η σύνταξη θα υπολογιστεί με τον, ας πούμε, νόμο Κατρούγκαλου, θα είναι από 20 έως 30%. Όμως, και αυτό αφορά στη δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Το κρίσιμο για μας σαν Ομοσπονδία, η προσέγγιση αν θέλετε της Ομοσπονδίας, πέραν όλων των όσων έχουν ακουστεί για το ασφαλιστικό, που τα περισσότερα είναι σωστά και τεκμηριωμένα κτλ. Εκείνο το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι το εξής. Και αφορά και τους νυν συνταξιούχους και τους ήδη συνταξιούχους. Ότι η νέα, αυτό που ο κ. Κατρούγκαλος ονομάζει νέα αρχιτεκτονική, η πολιτική ηγεσία τέλος πάντων, η κυβέρνηση, νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, δηλαδή τη διχοτόμηση σε βασική εθνική σύνταξη και σε αναλογική σύνταξη και η οποία θα αφορά όλους, διότι και οι παλιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν, πέρα από τις μειώσεις, πέρα από την προσωπική εδώ διαφορά. Θα υπάρξουν αυξήσεις, τίθεται, λέει, μετά από το 2018 θα υπάρξουν αυξήσεις συντάξεις. Αυτό τώρα επαφίεται, αν θέλετε, στην αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας. Και δεν ξέρω. Όμως το κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε να κλείσω με αυτό, είναι ότι αυτή η νέα αρχιτεκτονική ουσιαστικά τι διασφαλίζει. Μιλάω από τη μεριά των δανειστών. Διασφαλίζει έναν κρυφό, όχι κρυφό, ένα φανερό και μύχιο, αν θέλετε, μάλλον μη μύχιο πόθο, ένα φανερό πόθο
σχετικά με το πλαφόν στην κρατική συμμετοχή στην συνταξιοδοτική δαπάνη. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή θα έχουμε εθνική σύνταξη η οποία θα διασφαλίζει. Λέει 484 και σε αυτή θα περιορίζεται και η συνταξιούχη. Στην 20ετία, βέβαια. Και οι συνταξιούχοι, αυτό το οποίο φοβάμαι δεν έχουν αντιληφθεί στη μεγάλη πλειοψηφία, είναι το κομμάτι της αναλογικής. Άσχετα το τι θα γράφει η συνταξιοδοτική απόφαση για παλιούς και νέους, θα συνδέεται άμεσα με τις εισφορές, οι οποίες βεβαίως βαίνουν και θα βαίνουν ακόμη περισσότερο μειούμενες. Κατά συνέπεια, ο σημερινός και ο αυριανός συνταξιούχος, πέραν της εθνικής σύνταξης με ή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα έχει διασφαλισμένο ή εγγυημένο το ποσό της αναλογικής, το οποίο θα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τις εισφορές. Άρα με ο κύριος Βεβεσός, που είναι καλός δικηγόρος και έχει και καλή έτσι απήχηση στο πελατολόγιο του, με επειδή θα δίνει το 20% της αμοιβής, θα πάρει συντάξεις, μια σύνταξη πολύ υψηλή, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά, με βάση τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης πλέον της εθνικής, εάν κάποιος στο σύνολο του ασφαλιστικού του βίου έχει, υποθέσουμε ότι από τώρα ξεκινάει να κάνει δικηγορία και είναι καλός δικηγόρος, γιατί εγώ ήδη έχω 20 χρόνια στο επάγγελμα, άρα έχω δώσει χαμηλές ασφαλιστικές φορές μέχρι τώρα, αλλά το ποσό που μου βγαίνει είναι πολύ χαμηλότερο από ότι των υπολείπων ασφαλιστικών κλάδων. Αν τώρα, ας πούμε, το μήνα δηλώνω, αν τον χρόνο υποθέσουμε δηλώνω 100.000, τυπικά με βάση τον νόμο θα πρέπει να θα πάρω μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή την οποία προβλέπει να πάρω αν συνέχιζα να δίνω την χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά. Βέβαια, αυτό με το ποσοστά αναπλήρωση το οποίο έχει το άρθρο 35, μισή τελάνω τώρα με νούμερα, δεν είναι τέτοια το ώστε να μου επιτρέπουν να παίρνω σύνταξη μεγαλύτερη από αυτή που παίρνω σήμερα συνταξιούχου. Γιατί υπάρχει ένα πλαφόν 2.500. Όχι, το πλαφόν είναι για του νέου συνταξιούχου. Για του νέου συνταξιούχου δεν το προβλέπει το πλαφόν αυτό. Όμω επειδή έχει ποσοστά αναπλήρωση πολύ χαμηλά, στον πίνακα από τον ποσοστά αναπλήρωση, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ποσοστά των 1.200-1.300 ευρώ που είναι σήμερα η σύνταξη του αξιούχου δικηγόρου. Μάλιστα. Κύριε Στρατούλη, έχω μια απορία και ένα ερώτημα. Πείτε μου πρακτικά πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ένα δισεκατομμύριο, 800 εκατομμύρια και να θυγεί, λέει, μόνο το 10% των ανθρώπων που θα πληρώσουν για αυτή την ιστορία. Μπορείτε να μου πείτε ότι πώς γίνεται, γιατί εδώ το 1.800 πώς θα βγει από τα ασφαλιστικά ταμεία μείωση όταν λέει δεν θα θυγούν οι κύριες συντάξεις και οι επικουρικές, αν γίνουν περικοπές θα γίνουν σε αυτούς που παίρνουν υψηλά μεγάλα ποσά και όχι στους άλλους που παίρνουν τα μικρότερα. Καταρχήν να σας πω ότι από ένα μόνο μέτρο, από αυτά τα 20-30 μέτρα που θα πάρει σε βάρος των ασφαλισμένων και των συντάξεων η κυβέρνηση, ένα μόνο μέτρο θα σας πω τώρα που θίγει το 15% των συνταξιούχων και όχι το 10%, ένα μόνο από τα πολλά, και είναι το ΕΚΑΣ. Κατάργηση του ΕΚΑΣ αφορά 370.000 συνταξιούχους, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, παίρνουν μέχρι 500 ευρώ σύνταξη για να μπορούν να δικαιούνται το ΕΚΑΣ, γιατί ξέρετε ότι έχει αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Λένε τόσο ότι θα αντικατασταθεί με τα 384 ευρώ το ΕΚΑΣ. Τώρα, όχι, είναι άλλο. Το 384 θα είναι κομμάτι της σύνταξης αυτών των συνταξιούχων. Δεν έχει καμία σχέση το 384 ευρώ που είναι εθνική σύνταξη με το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ δινόταν στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, περίπου παίρναν κάτω από 500 ευρώ το μήνα, περίπου λέω, για να μπορέσουν να στηριχτούν, να ζήσουν, να επιβιώσουν. Είναι 370.000 συνταξιούχοι, 370.000 οικογένειες δηλαδή. Κατά μέσο όρο, 5 ήταν οι κατηγορίες του ΕΚΑΣ που δίνονταν από 30 ευρώ ως 230. Όταν ήμουν υπουργός, είχα ζητήσει να μου βγάλουν τι θα αφαιρεθεί από το εισόδημα του καθενός από αυτούς τους συνταξιούχους που το παίρνουν. Είναι 193 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο και είναι από τους πιο φτωχούς και είναι μόνο αυτοί είναι το 15%. Πέρα από αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τα πολύ σωστά, που αφορούν σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων και γι' αυτό μέσα το Γενάρη και το Φλεβάρι που ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα, είδατε ένα παλαϊκό ξεσηκωμό που είχε κορυφωθεί με τη μεγάλη απεργία 4 Φλεβάρι, που ήταν μέσα και επιστήμονες και επαγγελματίες και αγρότες και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και δημόσιοι και ιδιωτικοί κλπ. Και έτσι θα είναι και τώρα. Αν το καταθέσει και έτσι πρέπει και να είναι. Επομένως είναι μύθος. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση λέει πολλά ψέματα. Το πρώτο το ψέμα που λέει είναι ότι είναι μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση αυτό που κάνει για να σώσει τη συντάξη και το ασφαλιστικό σύστημα που κινδυνεύουν με κατάρρευση. Δεν είναι αυτό. Πρώτο. Διότι μπορεί να σωθεί αυτό όμως το ασφαλιστικό σύστημα? Ακούστε, θα σας πω πώς θα σωθεί. Καταρχήν να πούμε γιατί είναι πρόβλημα το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί να το αρνηθούμε. Δεν είναι μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Λέει η λασία είναι των συντάξεων. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση όχι για να τη σώσει. Η κυβέρνηση το κάνει για να μειώσει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, τις συντάξεις δηλαδή, κατά 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ το 2016. Δηλαδή για να τα πάρει από τις τσέπες των συνταξιούχων
και να τα δώσει στις τσέπες των δανειστών μέσω του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα σχηματιστεί, γιατί από εκεί πληρώνονται οι δανειστές. Το δεύτερο, ότι είναι υποκατάρρευση. Δεν είναι υποκατάρρευση. Παρότι έχει φοβερά προβλήματα, το ξέρουν και οι δύο συνομιλητές μου εδώ, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το ασφαλιστικό και τις ιδιότητός τους. Μπορεί να έχει χίλια προβλήματα που να το έχουν προσθέσει η λαϊλασία, η διαχρονική της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ο κουμπαράς τους δηλαδή, που το καταλυστεύτηκε 120 δισεκατομμύρια περίπου, μου είχαν κάνει εκτίμηση όταν ήμουν υπουργός, ότι αφαιρέθηκαν με διάφορους τρόπους, με άτοκες καταθέσεις, με κούρεμα ομολόγων, με δομημένα ομόλογα, με χρηματιστήρια, με ανακεφαλαιοποίησεις. Ναι, με όλα αυτά, 120 δις. Παρότι αυτό το δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στο ασφαλιστικό, παρότι οι μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που δημιουργούν μεγάλη ανεργία, μειώνουν μισθούς, μειώνουν και τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης, παρά τα αυτά, έχει μείνει αποθεματικό ύψους 20,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Που αν τα ελλείμματα όπως πάνε τα τελευταία χρόνια ήταν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία και με τα προβλήματα που έχει, που πρέπει να λυθούν, δεν πρέπει να τα αφήσουμε θα έτσι. Θα είχε καλυφθεί. Ναι, θα είχε καλυφθεί. Άρα δεν είναι αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Και να σας πω δύο κουβέντες στο πώς μπορεί να σταθεροποιηθεί. Να κάνουμε μια διακοπή και θα επανέλθουμε.